Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε εδώ από την Πάτρα και με αυτή τη μεγάλη δυναμική συγκέντρωση στέλνουμε μήνυμα αντεπίθεσης. Μήνυμα αντεπίθεσης έστειλε και πριν 5 χρόνια ο λαός της Πάτρας. Μήνυμα αντεπίθεσης στέλνει και σήμερα. Μόνο που σήμερα αυτό το μήνυμα είναι πιο δυνατό. Ξεπερνάει τα όρια της αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Φτάνει απ' άκρη σ' άκρη σ' όλη την Ελλάδα. Γιατί λέει καθαρά, δυνατά, τη μάχη στο Δήμο της Πάτρας θα την ξανακερδίσουμε και θα την ξανακερδίσουμε πιο ενισχυμένη, με ακόμα περισσότερες μεγαλύτερες δυνάμεις. Η Πάτρα έχει και θα συνεχίσει να έχει αγωνιστή κομμουνιστή δήμαρχο, τον Κώστα Πελετίδη. Η Πάτρα έχει και θα συνεχίσει να έχει ανυπότακτη δημοτική αρχή, αμετακίνητη στο πλευρό του λαού. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι άνθρωποι του μόχθου που βρήκαν στήριγμα από κούμπι στον καθημερινό τους αγώνα για επιβίωση. Στον αγώνα για να ζήσουν καλύτερα αυτοί και τα παιδιά τους. Και όλοι μαζί, στις κάλπες που θα στηθούν σε λίγες μέρες, μπορούν να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά με αυτό το ψηφοδέλτιο της αντεπίθεσης. Και το ψηφοδέλτιο της αντεπίθεσης γράφει με μεγάλα γράμματα για τις ευρωεκλογές Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές Λαϊκή Συσπήρωση. Με τα ψηφοδέλτια της αντεπίθεσης μπορούμε να βάλουμε εμπόδια σε όλους όσοι θέλουν να πάρουν το πράσινο φως για να συνεχίσουν να τρέχουν μόνο στο δρόμο των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου που τσακίζει τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε όλους όσους μας υπόσχονται λίγα ψίχουλα αφού μας έχουν κλέψει τα πολλά καρβέλια για να τα δώσουν στα μονοπόλια και θέλουν μάλιστα να τους πούμε και από πάνω και ευχαριστώ. Σ' αυτούς που αφού μας βούλιαξαν στα χρέη, τώρα μας λένε ότι θα ανοίγουν τον ανυπνευστήρα σε δόσεις, 120 για την ακρίβεια δόσεις. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να βγει στην επιφάνεια, όσο είναι εδώ και παραμένει η βασική αιτία που μας βουλιάζουν, το τσάκισμα του λαού για τα κέρδη των λίγων. Μπορούμε να αντισταθούμε σε όλους όσοι έχουν πάρει εργολαβία και υλοποιούν βήμα το βήμα τα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, βάζοντας τη χώρα μας, το λαό μας, σε μεγαλύτερους κινδύνους. Μπορούμε να δυναμώσουμε την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, τη δύναμη που την επόμενη μέρα θα σταθεί απέναντι σε όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα διάφορα στηρίγματά τους στους δήμους και τις περιφέρειες. Δηλαδή, απέναντι σε όλους όσοι υλοποιούν και εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μεγάλου κεφαλαίου. Μπορούμε να δώσουμε δύναμη στη δύναμή μας,
το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, ό,τι και να κάνουν ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του και ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του, όσες κοκορομαχίες κι αν στήσουν στη Βουλή με τις προτάσεις δυσπιστίας και τις προτάσεις ψήφου εμπιστοσύνης, ξέρουν πολύ καλά ότι η πλειοψηφία του λαού μας ούτε τους πιστεύει, ούτε τους εμπιστεύεται. Ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αφού μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, όχι για να σώσουν το λαό μας από τη χρεοκοπία, αλλά για να σώσουν τα κέρδη του κεφαλαίου, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων. Μαζί στηρίζουν το αντεργατικό οικοδόμημα που ο ένας έκτισε και ο άλλος ενίσχυσε. Μαζί βάφτισαν τις εργατικές κατακτήσεις παθογένειες. Μαζί ψήφισαν το νόμο που βάζει εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας. Την υπογραφή της Αχτσόγλου του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα σε αυτή του Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας έχει ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, νόμος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της μεγάλης εργοδοσίας. Μαζί ψηφίζουν τις διάφορες επιδοτήσεις, τα δωράκια, τις ενισχύσεις, τα πακέτα, τις φοροαπαλλαγές στα μονοπόλια. Τη μια στους φαρμακοβιομήχανους, την άλλη στους εφοπλιστές, την παράλληλη στους καναλάρχες, για να μην μείνει και κανένας παραπονεμένος από αυτούς. Μαζί προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη λυκοσυμμαχία που όσοι χρυσόσκονη προόδου και αν τις ρίξει ο Τσίπρας, όσους ύμνους ευρωπαϊκής ενότητας και αν ψάλει ο Μητσοτάκης, δεν αλλάζει, χειρότερη γίνεται, γιατί χειρότερο γίνεται το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Και εκεί, στην αντιλαϊκή, αντεργατική Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μαζί, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, αριστερούλιδες, ακροδεξιοί και φυσικά και η αριστερή κυβέρνηση, υποτίθεται αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν το 90% των αντιλαϊκών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη πενταετία. Την ίδια ώρα που ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του καλλιεργεί αυταπάτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν μπορεί να αλλάξει και να γίνει σήμερα φιλολαϊκή και ξεσπαθώνει τάχα κατά των νεοφιλελεύθερων συντηρητικών και ακροδεξιών κυβερνήσεων και πολιτικών κομμάτων, προσπαθεί όμως να κρύψει ότι μαζί με όλους αυτούς ψηφίζει την πλειοψηφία των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στρέφονται ενάντια στο λαό μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διακρατική καπιταλιστική ένωση. Αυτό γράφει στο πιστοποιητικό γέννησής της. Δεν ξεκίνησε προοδευτική και άλλαξε δήθεν στην πορεία. Αντιλαϊκή ήταν πάντοτε, γιατί πάντοτε ένα στόχο είχε, την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών της ομίλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε ήταν ποτέ η Ευρώπη των λαών. Η Ιμπεριαλιστική Ένωση ήταν και είναι, και τέτοια θα παραμείνει μέχρι οι λαοί να αποφασίσουν σε κάθε χώρα να σπάσουν τα δεσμά της εξουσίας των μονοπωλίων και μαζί τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τη δική τους εξουσία να ανοίξουν το δρόμο για την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος. Λίγο σημαντικό.
Φίλες και φίλοι, μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία υπηρετούν τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, τα βρώμικα σχέδιά τους στα Βαλκάνια, σε όλη την περιοχή. Γιατί μαζί υπηρετούν το στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, δηλαδή αναβάθμισης της άρχουσας τάξης, η οποία διεκδικεί κομμάτι από την πίτα, από τον πλούτο των λαών δηλαδή, που κλέβουν και μοιράζουν οι ιμπεριαλιστές μεταξύ τους. Όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν πως η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτό διαπιστώνεται τόσο από την παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ από το τουρκικό γεωτρύπανο Πορθητής και το ερευνητικό Μπαρμπαρός, από τις απειλές της τουρκικής κυβέρνησης για την Κύπρο και το Αιγαίο, καθώς και με την όξυνση της εγκληματικής επιθετικότητας του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Για αυτούς τους κινδύνους στην περιοχή, το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό. Ανέδειξε το γεγονός πως οι πανηγυρισμοί τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων γύρω από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων κρύβουν από τους λαούς τη μεγάλη εικόνα της έντασης, της όξυνσης των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων και των ενεργειακών κολοσσών που συγκρούονται και οδηγούν σε επεμβάσεις και πολέμους με μήλο της έρηδας στην ενέργεια. Τα γεγονότα αποδεικνύουν πόσο επικίνδυνος είναι ο μύθος που καλλιεργούν παράγοντες στην Ελλάδα και την Κύπρο, πως δήθεν η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τριμερείς συμμαχίες στην περιοχή θα βάλουν φρένο στην τουρκική επιθετικότητα. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα ανατολίτικο παζάρι με θύματα τους λαούς. Ο λαός πρέπει να εμπιστευτεί την εμπειρία του, να σκεφτεί πως το ευρωνατοϊκό πλαίσιο όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά μέσα σε αυτά τα πλαίσια διατηρείται η κατοχή του 40% της Κύπρου, οι χιλιάδες παραβιάσεις στο Αιγαίο, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των συνόρων μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι έκθετη γιατί διαρκώς εφησυχάζει το λαό, εμπλέκει βαθύτερα σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για ξένα όμως προς το λαό μας συμφέροντα και παρουσιάζει την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών που μαγειρεύτηκε για τις νατοϊκές ανάγκες ως συνταγή μάλιστα και για το Αιγαίο και για την Κύπρο. Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία στηρίζουν τη συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που κατέχει παλαιστινιακά εδάφη, χτίζει τείχος και επεκτείνει επικισμούς, ενώ με τη στήριξη των ΗΠΑ που μετέφεραν μάλιστα την πρεσβεία του στην Ιερουσαλήμ βάζει φωτιά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ούτε μια κουβέντα δεν βρήκαν να πούν όλοι τους για το νέο έγκλημα που το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σκότωσε τουλάχιστον 25 αμάχους στο Ισραήλ. Ανάμεσά τους μικρά παιδιά, βρέφη, έγκυες γυναίκες, χώρια τους τραυματισμένους βαριά και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν σε υποδομές, σε σπίτια. Αυτή λοιπόν είναι η προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ που τους χωράει μάλιστα όλους. Από τον διαβολικά καλό Τραμπ που στέλνει στρατό και εκτελεί μετανάστες στα σύνορα, τον Μακρόν που συλλαμβάνει και περνάει χειροπέδες σε μαθητές, το Σάντσεθ που έτρεξε να αναγνωρίσει τη μαριονέτα τον ΗΠΑ Γκουαϊδό, μέχρι τον Νετανιάχου που δολοφονεί παιδιά στην Παλαιστίνη.
μαζί. Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού συγκυβέρνησε με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, την επικαλείται για να βαφτίζει προοδευτική τη μετάλλαξή του και για να στήσει νέες παγίδες στους αριστερούς, στους προοδευτικούς ανθρώπους, με τα προεκλογικά τυχοδιοκτικά του μέτωπα δήθεν ενάντια στην ακροδεξιά και το φασισμό. Ενώ η Νέα Δημοκρατία, η οποία στήριξε τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, βολεύεται με τα ακροδεξιά μέτωπα του ΣΥΡΙΖΑ για να συντηρεί ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές, αλλά και για να αντλεί ψήφους αυτή από τη δεξαμενή της ακροδεξιάς. Εδώ στην Πάτρα αποδείξαμε τι σημαίνει «πολεμάω την ακροδεξιά, το φασισμό», τι σημαίνει «απομονώνω την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή», αυτά τα τσιράκια του συστήματος. Το απέδειξε όταν ο Δήμος αρνήθηκε να δώσει βήμα στη Χρυσή Αυγή για να ρίξει το φασιστικό, ρατσιστικό της δηλητήριο στην εργατούπολη της Πάτρας. Με αποτέλεσμα ο Κώστας Πελετίδης, ο Δήμαρχος, να συρθεί σε δίκη για αυτή του την απόφαση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κάνει και σημαία του την προοδευτική συμμαχία ενάντια στην ακροδεξιά και τον φασισμό, μέσω της κρατικής αποκεντρωμένης διοίκησης, ακύρωσε στην Αθήνα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας να μην δοθεί προεκλογικός χώρος στους υπόδικους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας. Αν αυτό δεν είναι ανοχή, στήριξη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής, του φασισμού, τότε τι είναι? Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καμιά εμπιστοσύνη δεν μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, τα νέα παιδιά που ζουν εδώ στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία ή σε άλλα αστικά κόμματα που με τα ίδια ακριβώς λόγια μιλάνε για την καπιταλιστική ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να είναι ούτε δίκαιη ούτε για όλους, γιατί δεν είναι δίκαιη η εκμετάλλευση, δεν είναι για όλους τα κέρδη, αλλά μόνο για μια χούφτα παράσιτα εκμεταλλευτές καπιταλιστές. Όλοι μαζί, τα αστικά κόμματα και οι υποψήφοι τους στους Δήμους και την Περιφέρεια, στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αναμασούν καθημερινά τους ίδιους στόχους και οράματα. Όμως, αν διαβάσει κανείς καλύτερα τι γράφουν, αν ακούσει τι λένε, μπορεί να καταλάβει ποιος θα βγει κερδισμένος. Ποιος θα βγει δηλαδή κερδισμένος από την υλοποίηση του στόχου που όλοι τους υπηρετούν, ώστε η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και η Πάτρα, όπως λένε, να είναι πύλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος που μετατρέπει όμως μια ολόκληρη περιοχή σε διαμετακομιστικό κέντρο για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Στη βάση αυτής όμως της προτεραιότητας, που μπορεί να πλασάρεται βεβαίως με ωραία λόγια για το λαό, σχεδιάζονται οι υποδομές, οι άξονες, οι σιδηρόδρομοι, τα λιμάνια, τις οποίες όμως ο ίδιος ο λαός ήδη έχει πληρώσει ακριβά και θα συνεχίσει να πληρώνει περισσότερο από εδώ και πέρα. Μιλάμε δηλαδή για οδικούς άξονες με ακριβά διόδια, με σκανδαλώδεις συμβάσεις παραχώρησης.
Μιλάμε για ιδιωτικοποίηση των υποδομών, ενώ παράλληλα προωθείται και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Πάτρας και του αεροδρομίου του Αράξου. Μάλιστα, στο λιμάνι της Πάτρας, κοντά στην κατοικημένη περιοχή, σχεδιάζουν τη δημιουργία 4 δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου για να έχουν ακόμα πιο φθηνά καύσιμα οι εφοπλιστές. Για τα κέρδη των εφοπλιστών δηλαδή τοποθετούν μια βόμβα στον αστικό ιστό. Ποιος τελικά θα βγει κερδισμένος από το περιβόητο νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο πρέπει να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονάσματα και να βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, όπως λένε. Όμως, στο λεξικό του καπιταλισμού, δίπλα στις λέξεις εξωστρέφεια, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, μια λέξη θα βρείτε μόνο. Κέρδη. Κέρδη μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους ομίλους που θα επενδύσουν. Γιατί το δικό τους αναπτυξιακό μοντέλο οδηγεί σε επενδύσεις μόνο σε αυτούς τους κλάδους που διασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με συνέπεια να μην αξιοποιούνται ή και να καταστρέφονται σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες που έχει η περιοχή. Η δε παραγωγή εμπορευμάτων μόνο για εξαγωγή επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, και η παραγωγή εμπορευμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας οδηγεί μόνο στην αύξηση του βαθμού της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Στη βάση αυτή, οι κλάδοι στους οποίους δίνεται προτεραιότητα είναι η ενέργεια, όπου στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς προωθείται η δημιουργία αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων με ισχυρές επιδοτήσεις, με διασφάλιση τιμών παραγωγής που εξασφαλίζουν κερδοφορία μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι ορεινοί όγκοι γίνονται βορρά των αιωλικών πάρκων, καταστρέφοντας άλλες παραγωγικές δυνατότητες, όπως η κτηνοτροφία, η μελισσοκομεία. Αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, η χλωρίδα, η πανίδα της περιοχής. Δημιουργούνται πρόσθετοι κίνδυνοι για πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ τα φωτοβολταϊκά τοποθετούνται σε γη υψηλής παραγωγικότητας και σε βάρος της αγροτικής παραγωγής. Την ίδια ώρα προχωρά η παράδοση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και στον Πατραϊκό κόλπο σε διάφορους ομίλους, σε ένα πλήρες απελευθερωμένο πλαίσιο έρευνας και εκμετάλλευσης, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των επιχειρηματιών, με το κράτος να παίζει το ρόλο του διανομέα των οικοπαίδων του ενεργειακού πλούτου. Με ένα θεσμικό πλαίσιο μειωμένων εγγυήσεων για την αντιμετώπιση του υψηλού επίπεδου επαγγελματικών κινδύνων και μειωμένων εγγυήσεων προστασίας του περιβάλλοντος, δημιουργεί ταυτόχρονα κινδύνους μεγάλης έκτασης ατυχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περιβαλλοντικές μελέτες δεν έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιόνιο, κληρονομιά και αυτή της νατοικής επέμβασης των βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία, ούτε υπάρχει αναφορά στον κλάδο διαρροής τοξικών αποβλήτων. Και βεβαίως δεν μιλάμε για την παντελή ανυπαρξία μικροζωνικών μελετών για μια περιοχή υψηλού σεισμικού κινδύνου. Ενώ μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να εκλειφθεί η σχεδιαζόμενη οδική μεταφορά με βιτιοφόρα του φυσικού αερίου
για την κάλυψη των αναγκών των τριών μεγάλων πόλεων της περιοχής, δηλαδή της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου. Την ίδια στιγμή, βέβαια, πάνω από το 35% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες πραγματικής ενεργειακής φτώχειας. Φίλες και φίλοι, για να δούμε ποιος τελικά θα βγει κερδισμένος από την ανάπτυξη στον κλάδο του τουρισμού, όπου το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης κατευθύνεται στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και στη στήριξη των επενδύσεων στον κλάδο, στον οποίο πραγματικά κυριαρχεί η εργασιακή ζούγκλα. Ενώ οι διακοπές, η αναψυχή, η ξεκούραση για τη λαϊκή οικογένεια γίνονται άπιαστο όνειρο. Ποιος τελικά θα βγει κερδισμένος όταν στην αγροτική παραγωγή δίνουν προτεραιότητα όχι φυσικά στο φτωχό αγρότη που δίνει μάχη για να επιβιώσει, αλλά στις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και πιο συγκεκριμένα στη στήριξη της βιομηχανίας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, τα οποία αγοράζουν πάμφθινα από τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Και τη ζωή του αγρότη έχει ήδη επιδεινώσει η ΚΑΠ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία προωθείται η συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε όλο και λιγότερους μεγαλοαγρότες. Και εδώ, στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, τα φραουλοχόραφα με τους ξένους σκλάβους πραγματικά και οι υδατοκαλλιέργειες είναι 38 παραδείγματα τι σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας αλλά και ανυπαρξία συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους. Είναι τα 38 παραδείγματα, βλέπετε, της νέας εποχής που όλοι μαζί ή τα υπόλοιπα αστικά κόμματα ευαγγελίζονται. Και βέβαια, από το αναπτυξιακό τους μοντέλο δεν θα μπορούσε να λείπει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού το πανεπιστήμιο και η επιστημονική έρευνα είναι ασφιχτικά δεμένα μόνο με τις ανάγκες των επιχειρήσεων για θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Τις ίδιες ανάγκες υπηρετούν οι συγχωνεύσεις Φραγκενστάιν, έχοντας πάσει στα δυο το ΤΕΙ Πάτρας με το μισό να μεταφέρεται στο Πανεπιστήμιο και το άλλο μισό στην Πελοπόννησο με έδρα το Πανεπιστήμιο της Τρίπολης. Με υποβάθμιση των πτυχίων, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και υποτυπώδεις συνθήκες φοιτητικής μέριμνας, οι οποίες όλο και περισσότερο παραδίδονται σε ιδιώτες. Το αναπτυξιακό τους μοντέλο, το σχέδιό τους και για την Αχαΐα και για τη Δυτική Ελλάδα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κερδοφορίας των λίγων, του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι εχθρικό για το λαό και τα παιδιά του. Το επεξεργασμένο σχέδιο του ΚΚΕ απαντά στην ανάγκη του λαού μας να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσει καλύτερα ο λαός μας με μια ριζικά διαφορετική οργάνωση και της οικονομίας και συνολικά της κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ στην Πάτρα της Εργατιάς απευθύνουμε κάλεσμα
σε όλους όσοι βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα στους αγώνες για να σωθεί το μεροκάματο, η δουλειά που μαζί δυναμώσαμε την αλληλεγγύη για να κρατηθεί όρθια η λαϊκή οικογένεια. Σε όλους όσοι νιώθουν πραγματικά προοδευτικοί και δεν αντέχουν να μιλάει για πρόοδο ο ΣΥΡΙΖΑ που με τα μνημόνια του μας έχει γυρίσει δεκαετίες πίσω. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους και όλες, όσοι και όσες δεν κράτησαν τη σημαία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και δεν πρόκειται να το κάνουν όπως τους καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουν πως νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά. Είναι μόνο το υπηρετικό πολιτικό προσωπικό που ανέλαβε να υλοποιήσει μια βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των υπεριαλιστών και της άρχουσας τάξης της χώρας. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους τίμιους αγωνιστές, τους ανθρώπους του μόχθου, της επιστήμης, των γραμμάτων, του πολιτισμού, που νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, δεν παραχωρούν τους αγώνες τους, τις αξίες και τα ιδανικά τους για να ταλαιρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους όσοι και όσες απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ τώρα και τα άλλα κόμματα. Να μην χάσουν χρόνο δίνοντας συγχωροχάρτια σε όσους έβαλαν και βάζουν πλάτη, ώστε αριστεροί, προοδευτικοί, να ξεγελαστούν πάλι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όσους καλλιέργησαν και καλλιεργούν την αυταπάτη ότι μια δήθεν καλύτερη διαχείριση θα ανακουφίσει το λαό μας. Έχουν όλοι αυτοί μεγάλη ευθύνη. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι και όσες το βράδυ των εκλογών θέλουν να γκρεμιστεί η ναζιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρό ΚΚΕ. Γι' αυτό στις εκλογές κρατήστε καλά και ρίξτε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο στις ευρωεκλογές, το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο στις δημοτικές και περιφερειακές. Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες, όσοι και όσες, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Συμφωνούν όμως πως η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά, αυτή που έχει ανάγκη ο λαός μας, ο τόπος μας. Μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση, τον αγώνα για την ανάκτηση όλων των απολειών. Μπορεί να τσαλακώσει την εικόνα της δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, η οποία στην πραγματικότητα είναι ίδια με τη μνημονιακή. Μπορεί να αποκαλύψει την κοροϊδία περί δήθεν προστασίας των αδυνάτων που επιδιώκει να κουκουλώσει τα μέτρα των κυβερνήσεων που προστατεύουν μόνο τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Μπορεί να δοθεί αποφασιστικό χτύπημα σε αυτές τις εκλογές στο συμβιβασμό με τη φτώχεια που ανέχεται τα ψίχουλα, τα ελάχιστα και τα κατώτατα, χωρίς να διεκδικεί τα αυτονόητα, δηλαδή μια ζωή με όλα τα δικαιώματα. Μπορεί να δυναμώσει την πάλη ενάντια σε επικίνδυνους υπεριαλιστικούς τυχοδιοκτισμούς, τον ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ, στους οποίους εμπλέκει ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα και το λαό μας. Μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αμφισβήτηση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την καπιταλιστική ένωση που επιμένουμε και το βλέπουμε στην ίδια την πράξη ότι γίνεται χειρότερη, όλο και χειρότερη, γιατί χειρότερος γίνεται ο καπιταλισμός. Μπορεί
να στείλει με το ΚΚΕ, με τη λαϊκή συσπήρωση, μήνυμα ελπίδας μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τους λαούς, και αυτός είναι ο δρόμος της ρήξης, ο δρόμος της σύγκρουσης για τη δική τους, την πραγματική, τη λαϊκή εξουσία. Με ισχυρό ΚΚΕ μπορούμε σήμερα να κάνουμε τη διαφορά. ΚΚΕ ισχυρό, δύναμη για το λαό, για μια μεγάλη νίκη του λαού, με ΚΚΕ ισχυρό παντού, στις 26 Μάη προχωράμε μπροστά, δυναμικά θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε, με δήμαρχο της Πάτρας τον Κώστα Πελετίδη, με περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας τον Νίκο Καραθανασόπουλο, με δυνατό κουκουέ, με περισσότερους ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή στις εκλογές του 26 του Μάη, περνάμε απέναντι συνολικά από αυτή την κατάντια, τη διαφθορά του συστήματος. Ψηφίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους που θα είναι η δύναμη, το αποκούμπι μας παντού, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στο Δήμο, στην Περιφέρεια. Γεια σας! Καλή δύναμη σε όλους και όλες!